Πάμε σε ένα πρωταθλητή όμως. Πάμε σε ένα πρωταθλητή, στον λίμπερο της ομάδας Βόλεϊ, του ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Και συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια και την επιτυχία στο όλες τις χρονιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είσαι καλά. Εμείς σε ευχαριστούμε βασικά, γιατί μην πω τώρα στον αέρα από εκείνη την ώρα και μετά τι συμβαίνει. Είσαι καλά, είσαι ευτυχισμένος, κουρασμένος. Κουρασμένος, χαρούμενα κουρασμένος όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή η κούραση, πάντα είναι καλό να υπάρχει. Mm-hmm. Δημήτρη, πες μας λίγο πώς ταξιδέψατε το τελευταίο παιχνίδι, με τι σκεπτικό. Ότι πάτε και λέγατε μπορούμε, είναι πιθανό ή πολύ πολύ μετρημένα μετά το 2-2, μετά τον τραυματισμό του Στάροβιτς. Όπως είπες ακριβώς αυτό, η αλήθεια είναι μετά το 2-2 που λίγο, να το πω, έπεσε η ψυχολογία μας, μας πήρε και το ότι χάσαμε εδώ μέσα στο κοινό μας και δεν μπορέσαμε να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα με όλο αυτό τον απίστευτο κόσμο που είχε έρθει στο γήπεδο. Μας επηρέασε και ο τραυματισμός του Στάροβιτς, αλλά κατεβάσαμε τα κεφάλια, δεν μιλήσαμε πάρα πολύ. Είπαμε δύο κουβέντες από διευθυντία και είπαμε ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία την Κυριακή να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οπότε μπήκαμε συγκεντρωμένοι μέσα στο γήπεδο, όλες τις μέρες μείναμε προσγειωμένοι και βήμα-βήμα είπαμε ότι μια φορά το κάναμε, σπάσαμε την έδρα γιατί να μην μπορούμε και δεύτερη. Mm-hmm. Και ευτυχώς τα καταφέραμε, η ομάδα έπαιξε σε ένα φανταστικό παιχνίδι. Μας βγήκαν πάρα πολλά πράγματα και στο τακτικό κομμάτι και στο κομμάτι της ψυχολογίας. Το καλύτερο της σεζόν, ξεκάθαρα. Πιστεύω, ναι, έτσι όπως έκλεισε, ήταν ξεκάθαρα το καλύτερο της σεζόν. Ναι. Και με αυτή την απόδοση και εξαιτίας της κρισιμότητας του παιχνιδιού. Mm-hmm. Όλα. Είπες, εμείς δεν μιλήσαμε, εμείς δεν απαντήσαμε, βάλαμε το κεφάλι κάτω. Σχολιάστηκαν και από συμπαίκτες σου μετά το παιχνίδι δηλώσεις των αντιπάλων που μάλλον σας πείραξαν. Μετά το τέταρτο μάτς είπαν για άντρες, για παιδάκια, κάτι τέτοια που τα κρατήσατε από ό,τι φαίνεται. Ναι, και πολλοί είπαν ότι αυτό το μάτς είναι για άντρες και για παιδάκια, ότι είναι για τους ζώρικους και άλλα τέτοια διάφορα, τα οποία είναι πολύ νωρίς να μιλήσω όμως γιατί πέφτει τελευταία μπάνα κάτω. Ναι. Οπότε εμείς τα κρατήσαμε αυτά μέσα μας, πεισμόσαμε και τελικά φάνηκε ποιοι ήταν οι άντρες, ποιοι ήταν τα παιδάκια. Ναι. Και ποιοι είχαν τα στρίδια για να παίξουν αυτά τα παιχνίδια που ήταν για αυτοί. Και ποιοι σκεφτόντουσαν τη φιέστα πριν πάρουν το κύπελο και ποιοι τελικά θα κάνουν φιέστα σήμερα. Ναι. Αυτό είναι η ιστορία. Δυστυχώς χαλάσαμε τη φιέστα. Πες μας λίγο μέσα στο παιχνίδι, όπως το έζησες εσύ, πώς πήγαν όλα τόσο καλά για τον ΠΑΟΚ για να φτάσει ένα σημείο στο τελευταίο σετ να μην μπορούν οι αντίπαλοι να σηκώσουν κεφάλι, να απειβδίσουν, να τα χάσουν εντελώς απέναντι στην ανωτερότητά σας. Η αλήθεια πιστεύω ότι η δυναμικότητα του Ολυμπιακού δεν είναι αυτή που ήταν στο τελευταίο. Το έχουμε δει όλοι μας φυσικά. Αλλά τους έπιασε ένα τρέμουλο, δηλαδή τους πήρε από κάτω. Ήταν τόσο ζαλισμένοι, υπερβαγωμένοι, να το πω εγώ. Δηλαδή τα πρόσωπα των παιχτών απέναντι δεν ήταν σε καμιά σχέση με αυτά τα πρόσωπα που είχαμε εμείς εκείνη τη στιγμή. Φαίνονταν ότι το θέλανε πάρα πολύ, φαίνονταν ότι ήμασταν σε πολύ καλύτερο μούντε εκείνη τη στιγμή και όλα έγιναν προς το μέρος μας. Οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να μας το ανατρέψουν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δημήτρη, δεν τους δώσαμε κανένα περιθώριο δηλαδή να πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν. Μιλάμε όλοι για μια αλλαγή απόδοσης του ΠΑΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες. Η αλλαγή προπονητή, όπως και να το κάνει, όπως και να το κάνουμε, συνέπεσε με αυτό το θέμα. Μία από τις επιλογές του προπονητή που μάλλον έπαιξαν ρόλο είναι και η δική σου χρησιμοποίηση σε φάση άμυνας. Ενώ ο Γκαράς ήταν στην υποδοχή κυρίως. Τι άλλο έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο για να ανέβει ο ΠΑΟΚ? Εξανεβήκαμε σίγουρα κατακόρυφα επιθετικά. Και ο Ντάντε και ο Στάροβιτς και ο Σαφράνοβιτς. Δυστυχώς ο Στάροβιτς δεν μπορούσε να βοηθήσει το τελευταίο τελικό. Ναι. Αλλά ο Σακόουλου είδαμε ότι έκανε ένα φοβερό μάτι το παιδί. Mm-hmm. Όπως και έχει κάνει κοντά 1,5 γύρο. Κρατούσε την ομάδα σε πολύ καλό επίπεδο επιθετικά. Ναι. Ξέρουμε ότι είχαμε μέσα παίκτες τεράστιο επίπεδο όπως ο Ντάντε, ο Σαφράνοβιτς. Και σιγά σιγά με τον καιρό ήμασταν σίγουροι ότι θα παίξουν. Και ειδικά σε αυτά τα κρίσιμα τα παιχνίδια ήταν αυτοί που βγήκαν μπροστά και έπαιξαν όσο καλύτερα μπορούσαν. Και με την εμπειρία τους αλλά και τις προσωπικότητες τους βοήθησαν και εμάς τους υπόλοιπους να βαδίζουμε σε αυτόν τον δρόμο. Από εκεί και πέρα που ανέφερες για την αλλαγή του προπονητή, σίγουρα ήταν ένα ηλεκτροσόκ, να το πω, για την ομάδα. Πάντα ένας προπονητής φέρνει μια άλλη ψυχολογία, μια άλλη διάθεση στην ομάδα. Προσωπικά για μένα ο Γιάννης Καλμαντίδης είναι αυτός που με έφερε εδώ στον ΠΑΟΚ και μου έδειξε φέτος την εμπιστοσύνη του για να είμαι φέτος εδώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και μόνο τα καλύτερα έχω να πω για αυτόν δηλαδή. Όπως και για τον Χόρχε Ελγκέτα, ο καιρός που συνεργαστήκαμε με βοήθησε και όπως είπες με έβαλε να παίζω παραπάνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι.
Πράγμα που είχε γίνει και με τον Καλματζίδη σε κάποιες περιπτώσεις. Το κάναμε πάλι αυτό με την υποδοχή και την άμυνα με τον Καρά. Αλλά για το εδραίωση παραπάνω και τον ευχαριστώ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να βρίσκω μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα κρίσιμα μάτς. Αλλά δεν το έκανε για τον εαυτό του, για την ομάδα το έκανε. Προφανώς και είχε δει από σένα, εντάξει. Εντάξει. Τον ευχαριστώ εγώ προσωπικά. Τώρα Δημήτρη, μιλάμε για μια χρονιά που τελειώνει τόσο ωραία. Για μια χρονιά στην οποία ο ΠΑΟΚ 4 φορές χρειάστηκε να παίξει σε 3 περιόδους. Έχει τραυματισμένο διαγώνιο. Υπάρχουν παιχνίδια στα οποία εσύ, ο Λίμπερο, ένα παιχνίδι έτσι, έπαιξες ως πασαδόρο στην Ευρώπη. Έγιναν φοβερά πράγματα, Φέτος οι επιτυχίες μας ήταν απερίγραπτες. Δηλαδή, όντως, από την αρχή ήταν ξεκίνησε με το θέμα του μεγάλου πρόβλημα του Γκόμες. Ναι, ναι. Έπειτα, ο Στάροβιτς τώρα τελευταία, ο Σαφράνοβιτς παλιότερα με τη μέση του, όλα ο τα παιδιά. Πέτκοβιτς, από... ναι, όλοι. Ο Πέτκοβιτς, όλοι λίγο από κάτι. Και χτύπησε έβγαλαν... Ναι, ο Σμαραγδής με το δάχτυλό του, ένα σωρό παιδιά δηλαδή τραυματίστηκαν. Τι να πω, φέτος ήταν από αυτό το κομμάτι μια πάρα πολύ άσχημη χρονιά. Αλλά δεν ξέρω, ίσως αυτό μας πείσμωσε και μας έκανε περισσότερο οικογένεια και ομάδα. Δηλαδή οι συνεχόμενες ήττες κάποιες φορές τότε στην αρχή του πρωταθλήματος, στα ντέρμπι και αυτά, ίσως μας έκαναν να πεθάσουν παραπάνω και να δείξουμε αυτό το πρόσωπο που δείξαμε τώρα. Και σήμερα τα ξεχνάτε όλα και πανηγυρίζετε, έτσι σήμερα είναι, είναι μια γιορτή. Σήμερα είναι μια γιορτή. Μακάρι να μπορέσουμε να δούμε το, να έρθει ο κόσμος όπως ήρθε την προηγούμενη Πέμπτη και δεν τον ευχαριστήσαμε. Ναι. Να έρθει ακόμα περισσότερο σήμερα και να γίνει μια τρέλα μέσα στο παλατάκι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Το περιμένω πώς και πώς να έρθει εκείνη η ώρα. Ήδη αυτά που ζούσαμε, που ζήσαμε μάλλον προχθές το βράδυ στο αεροδρόμιο, αργότερα μετά στη γιορτή που έγινε, ήταν καταπληκτικά πράγματα. Πρωτόγνωρα για μένα και τρελαίνομαι που τα ζω. Πιο φορμαρισμένος στη γιορτή και στο χορό, κατά πως ήταν ο Γκαράς ή ο Τακουρίδης? Ο Τακουρίδης είχε αναλάβει το κύπελο, είχε μαζί το κύπελο. Και ο Γκαράς ακολουθούσε. Στο χορό είναι πιο ανεβασμένος ο Γκαράς, μπορώ να πω. Ο Γκαράς είναι ο MVP. Θέμα σωματοδομής ή το έχει? Το έχει καλύτερα με το χορό, δεν ξέρω, το έχει καλύτερα. Αυτό είναι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πραγματικά, συγχαρητήρια και πάλι και καλά να περάσετε στη γιορτή που έχετε σήμερα για την απονομή. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.